Θα χαθεί η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Κάσες θα δει ωραία τον Μπαϊκαρά από δεξιά. Μπαϊκαρά μόνος του. Κατσιμίτρος, σωτήρια με τα πόδια. Πρώτη φάση για την Δόξα στο 11. 21ο λεπτό, Μπουτσάκη στον Κάιπερς. Ωραία θα γυρίσει. Θα σουτάρει ο Βούρας ενστικτοδός. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Έχει ανεβάσει το ρυθμό του Εργοτέλης και ο Τσέλιος θα κλέψει την μπάλα. Ο Σταματάκος θα μπει από δεξιά, θα πλασάρει μόλις out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Εργοτέλη. 30 λεπτό, ο Τσέλιος θα απομακρύνει. Κάιπερς, κάθε την παλιά. Φεύγουν μόνοι τους ο Σταματάκος με τον Έφορντ. Μπαίνει στην περιοχή ο Σταματάκος, Έφορντ μόνος out. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Εργοτέλη με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα με τον Έφορντ. 46ο λεπτό, εδώ γίνεται το λάθος, ο Κάσες στον Μαρκόπουλο, Τσέλιος πάνω στη γραμμή, νέο shoot out. 48ο λεπτό, Κάσες έξυπνα εκτελεσμένο φάουλ στον Πεταβράκη, ο Γουνδουλάκης δεν μπορεί, απομακρύνει ο Μαζουλουξής. Ένα φάουλ για την Δόξα, η μπάλα μέσα στην περιοχή, Κάσες, Μαρκόπουλος, γκολ. Κόλλησε εδώ η άμυνα του Εργοτέλη και ο Μαρκόπουλος θα κάνει το 0-1 για την ομάδα της Δράμας. Πανηγυρίζεται αυτό το γκολ από τους Δραμινούς με τον Μαρκόπουλο σκόρερ. 74ο λεπτό, Κάσες από μακριά θα επιχειρήσει να σουτ. Out η μπάλα, πήγε να βάλει ένα εντυπωσιακό γκολ. 94ο λεπτό, ο Ιατρούδης περνάει μπάλα στα Ματάκος, εκεί θα ανατραπεί όμως δεν πέφτει. Θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Υπάρχουν πολύ έντονες διαμαρτυρίες. Τρέχει ο Γκόνιας προς τον βοηθό, ζητούν πέναλτι. Με τον Σταματάκο στο πέσιμο να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. 96ο λεπτό θα γίνει σέντρα, κεφαλιά από τον Κάιπερ Σάου. Τελευταία ευκαιρία για τον Εργοτέλη να πάρει το βαθμό. Πετύχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη που μας δίνει θάρρος για τη συνέχεια. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας. Θεωρώ ότι η νίκη μας ήταν δίκαιη. Εμείς προχωράμε με σοβαρότητα. Έχουμε μια σειρά δύσκολων παιχνιδιών και βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Η δικιά μας ομάδα ήταν κυρίαρχη στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήρθε με καθαρά αμυντικό προσανατολισμό, ήρθε με διάθεση να παίξει πίσω άμυνα και η δικιά μας ομάδα δυσκολεύτηκε στο να δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Εμάς μας ενδιαφέρει, είναι η φιλοσοφία της ομάδας, είναι η φιλοσοφία του τεχνικού team με πρεσβευτή τον κύριο Γκόνια, η ομάδα να παίζει με τον ίδιο τρόπο από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο και να κερδίζει τα παιχνίδια με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Όπως επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι η δικιά μας η ομάδα είτε κερδίζει είτε χάνει, κυρίως όταν κερδίζει, δεν κάνει ποτέ καθυστερήσεις. Ποτέ δεν κάνει καθυστερήσεις. Μας έλειπε μόνο τον γκολ, πιστεύω εγώ. Δεν θέλω να σχολιάσω ούτε διατησία ούτε τίποτα άλλο. Και πιστεύω ότι ο Εργοτέλης έχει αποδείξει από την πρώτη αγωνιστική μέχρι σήμερα ότι πιστεύω εγώ ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.